Αυστρία, εντελώς όμως, εκτός από ό,τι φαίνεται, η οποία είναι το κορίτσι, η οποία μας μαγειρεύει εκεί στη χομπή της τα ωραίες γλυκές λιχουδιές. Τι γίνεται με αυτήν την περίπτωση? Μπορεί να μαγειρεύει ωραίες γλυκές λιχουδιές. Όχι, ο κόσμος όμως, ναι, μαγειρεύει δεν... Έχει πιάσει ποτέ κουτάλα για να φτιάξει ένα γλυκό? Όχι. Πρόκειται για την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, ηθοποιός στο επάγγελμα. Φέτος έτσι επιχείρησε να γίνει και παρουσιάστρια με το πρόγραμμα μαγειρικής ζαχαροπλαστικής καλύτερα του Α. Δεν πηγαίνει καλά στα νούμερα τηλεθέασης η εκπομπή που κάνει η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Γι' αυτόν τον λόγο με το τέλος της σεζόν θα κοπεί και το Bake Off Greece. Θα κοπεί και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου τουλάχιστον ως παρουσιάστρια. Τώρα αν αξιοποιηθεί από τον Α ως ηθοποιός είναι άλλο θέμα. Φεύγει ένας. Πάμε να δούμε ποιος άλλος φεύγει από τον Α. Τώρα έχει κοπεί η εκπομπή, να πούμε, καταρχάς της Τσολάκη. Σε Ελένη Τσολάκη, να. Τώρα πάλι μου έχεις βάλει τίτλο με Ελένη Τσολάκη. Σου κοπεί, θυμώνω με αυτό. Και συνεχίζεις εκεί παράλληλα. Δεν θέλω, ρε φίλε, να βάζει. Το όνομά τη. Δεν πουλάει. Κάθεται εκεί, βάζει πάλι Τσολάκη δηλαδή. Λες και σε πληρώνει Τσολάκη για διαφήμιση. Δεν νομίζω. Τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ? Πάμε λοιπόν. Εκτός Α, μπορεί να το διορθώσει σε Κυκλάδη με κάποιο τρόπο για να μην συγχυστώ. Μάλιστα. Τι συμβαίνει τώρα με την Ελένη Τσολάκη? Εκπομπή τι λέει αποτελεί παρελθόν από τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Η παρουσιάστρια παρόλα αυτά παραμένει στο τηλεοπτικό σταθμό. Κόπηκε εκπομπή. Άντεγε εκπομπή. Ναι. Παραμένει στον τη Δευτέρα κόπηκε. Παραμένει στον τηλεοπτικό σταθμό. Παραμένει στον τηλεοπτικό σταθμό, καθώς έχει ρήτρα με το κανάλι μέχρι το τέλος τη σεζόν. Τώρα ο Α θέλει να την αξιοποιήσει. Ποιο τα λέει αυτά? Σκέφτεται να την αξιοποιήσει με κάποιο μέχρι τρόπο. Μέχρι να τελειώσει η σεζόν, ναι. Το ένα σενάριο είναι, η μία πρόταση που τους έχει γίνει είναι για να ξαναβρεθεί στο πάνελ της Σταματίνας στην Υψηλή. Η από εκεί δηλαδή διαλέει σιγά μην πάω εκεί από κεντρικιά να πάω να γίνω πανελίστρια. Συνεχίζουμε. Το άλλο σενάριο δεν υπάρχει κάποιο. Άλλο σενάριο, το μόνο σενάριο να πάει στην εκπομπή της Σταματίνας είναι... στην Υψηλή. Να κάνει διακοπές μέχρι να ανοίξει το συμβόλαιο. Δεν υπάρχει plan B λοιπόν. Και όλο αυτό διότι ξαναλέμε έχει μια υψηλή ρήτρα που για να την αποδεσμεύσει. Μπράβο στην Νικολέτα Κλάδη, πάμε! Πονοκέφαλος, δεν ξέρω τι να την κάνουν την παρουσιάστρια που σε έκοψαν την εκπομπή. Έτσι. Έτσι. Βάζει άλλα. Εκεί. Παραμένει στον τηλεοπτικό σταθμό Α η Ελένη Τσολάκη μέχρι εκεί να βρεθεί εκεί, κάτι άλλο. Τσολάκη, Τσολάκη. Θα μαζάρει το κεφάλι. Παρουσιάστρια, κάνει κακό. Του 5% εκπομπή ήταν. Ευτυχώς και έχουμε δίπλα τους υπόλοιπους εδώ, την Σταματίνα, να τσιμπήσουμε κανένα νούμερο, τηλεθέασης. Φαγκολιά, ναι. Αυτά και για την Ελένη. Άρα, με το ζόρι δεν μπορούν να την κάνουν κάτι. Εξαιτίας της υψηλής ρήτρας που έχει στο συμβόλαιό της και δεν επιτρέψει τον τηλεοπτικό σταθμό να πληρώσει αυτή τη ρήτρα για να φύγει. Έτσι. Δεν άρα, τι κάνει, την πληρώνει μέχρι να τελειώσει. Για τα πολλά δεν θα φάπερα κιόλας. Ναι, όπως συμβαίνει αυτό και με τον Γιώργο Λιάγκα. Καλά, τώρα μην συγκρίνουμε τώρα. Θα γυρίσει και στο πάρελ της κυρίας στην υψηλή. Ποιο? Δεν μπορούν να την υποχρεώσουν να γυρίσει και στο πάνε. Όχι. Και σιγά μην πάει, λέει. Από κεντρικιά δεν γίνεται. Η ίδια δεν προτίθεται να πάει πάντως. Από κεντρικιά. Παρόλο τώρα, που έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Σταματίνα Τσιμισελή και με την ομάδα της, θεωρεί ότι είναι ένας ρόλος. Κοιτάξτε εδώ, βλέπω τη Σταματίνα Τσιμισελή. Κοιτάξτε εδώ. Επειδή γνωρίζω τη Σταματίνα Τσιμισελή, αν δείτε το ύφος όταν την έβλεπε όπως κάνει τον καιρό. Έχει το. Κοιτάξτε, περίμενε. Καθίστε, δεν εκεί. Έτσι λίγο το ύφος εκεί τι μας λέει τα εκεί. Κοίτα. Το ψεύτικο αυτό που κάνει σαν Ματίνα, καμιά φορά όταν δεν συμπαθεί και κάποιον. Και δεν θέλει να το πει κιόλας, να πει κάτι, Τι ακούμε πάλι τώρα. Την διώξαμε από πάνω μας λέει σαν Ματίνα τώρα. Τι να κάνεις και γιος, δεν... Με το που έφυγε η παιδιά, η Τσολάκη, ανέβη κατά νούμερα τηλεθέασης. Άλλογα αυτό, στην πρωινή εκπομπή εκεί. Ναι, στο Happy Day. Αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή θες κάποιοι την αποκαλούνε, θα το πω, μαυρόγατα την Τσολάκη. Όπου πάει έχει την καταστροφή. Γκαντέμο τη τηλεόραση ήταν το κορίτσι. Αμαρτία είναι και χοροπηδικτούλα είναι, τη βλέπουμε εδώ πέρα. Έτσι, κάνε τα διαφορά της. Ναι, αρέσει στον Καράλι, γι' αυτό συνέχεια έχει φάει μια κρυφοκαψούρη. Είναι με την Τσολάκη. Γνωρίζω προσωπικά, είναι μια κοπέλα παρόλο που είναι πολύ όμορφη. Εκτός από αυτό, εντάξει,
δεν ξεκίνησε ως παρουσιάστρα, με επιτυχία στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια κοπέλα που είναι αξιοπρεπή σε αυτό που κάνει και είναι και μαχήτρια. Αλλά... Όχι, αυτό δεν υπάρχει αλλά. Έλα, είπε καλή κουβέντα για παρουσιάστρια. Χειροκροτήσει τον Καράλη. Είπε, είναι η πρώτη φορά εδώ μέσα που λέει καλό λόγο για γυναίκα παρουσιάστρια. Έχω πει για πάρα πολλούς καλές κουβέντες. Για καμία άλλη. Για όσους το δικαιούνται και το αξίζουν. Για τη μοναδική. Για τη Σκορδά έχω πει θετικές κουβέντες. Για πολύ κόσμο. Φαντάσου να έχει και άσχημε. Ποιο ήταν τώρα, θα μα τρελάνε τώρα εσύ. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο γίνεται. Πάμε, κυρία Κλάδη μου. Πάμε να δούμε.